ακούσαμε και δύο αποχωρήσεις από την ομάδα. Σας στεναχώρησε ή ήταν κάτι που το γνωρίζατε, απλά θέλατε να γίνει ανακοίνωση? Για τον Στέφανο. Ναι, ναι, για τον Στέφανο το είχαμε συζητήσει, είναι πολύ αξιοπρεπής. Εγώ του είχα προτείνει πέρσι το καλοκαίρι να είναι μαζί μας και το είχαμε έτσι στο μυαλό μας ούτως ή άλλως. Περάσαμε πολύ ωραία. Εξαιρετικός και ήταν πολύ κύριος και στο πώς με ευχαρίστησε. Με συγκίνησε πολύ. Και μιλάω και για την Αργυρό Μπαρμπαρίου. Για την Αργυρό δεν το γνώριζα. Ξέρω, γιατί ο καθένας μας έχει και τα προσωπικά του και κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει στο σπίτι του άλλου. Εγώ την Αργυρό την αγαπώ πάρα πολύ και ξέρω και ότι με αγαπάει. Η σχέση μας δεν ξεκίνησε εδώ στον Αντένα και για επαγγελματικούς λόγους μέσα από την εκπομπή, αλλά είχε ξεκινήσει πολύ πιο πριν, όταν αυτή ήταν στον Αντένα, φανταστείτε, και εμείς ήμασταν στο Μέγκα. Είναι ένας άνθρωπος που εκτιμώ, που αγαπώ, είναι πραγματικά καλόψυχη. Κατανοώ ότι μπορεί να έχει τους οποιοδήποτε λόγους για να πει αυτά που είπε σήμερα. Από εκεί και πέρα όμως, σημασία έχουν οι ανθρώπινες σχέσεις και σε αυτές μένω εγώ. Και να υποθέσω ότι θα γυρίσετε στο λιμάνι σας, στη μαμά σας, τώρα το καλοκαίρι, γιατί όλοι θέλουμε να γυρίζουμε στη μαμά, να τρώμε σπιτικό φαγητό. Για να είμαι ειλικρινής, εγώ την είχα και εδώ φέτος. Είχε έρθει λίγο το λιμάνι στα δικά μας τα μέρη εδώ στην Αθήνα. Θα ανεβώ βόρεια και στη Θεσσαλονίκη και στο Κιλκής και κυρίως με τα παιδιά θα είμαστε Χαλκιδικοί. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι και σε εσάς, καλή συνέχεια σε όλους. Πολλά φιλιά. Φέι, και εγώ Χαλκιδική θα είμαι. Άντε, μπράβο. 10 με 10, για τσάτη Χαλκιδική δεν έχει. 10 με 17 Αυγούστου είμαι και εγώ εκεί.